Γεια σας και Star Wars! Είδαμε τα τελευταία επεισόδια της τελευταίας σεζόν του Star Wars Rebels και ήρθαμε εδώ για μια τελευταία φορά να μιλήσουμε για το Star Wars Rebels. Για ένα Star Wars! Καιρό είχα να δω τον Χόντο, καιρό είχα να δω τους κλόνους, καιρό είχα να δω αυτά τα πρόσωπα, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει κανένα εκτός από τους κλόνους, δεν καταλαβαίνω πώς ήρθε αυτή η αγάπη του Χόντο για τον Έζρα, αλλά ήρθε. Εγώ το βλέπω διαφορετικά, διότι ο Χόντο συμπεριφέρεται σαν ξεμοραμένος γέρος σε αυτό το επεισόδιο και βγάζει μια υπερβολική αγάπη προς όποιον έχει μείνει δίπλα του, γιατί δεν έχει πια κανέναν, έχει χάσει το κρου και βγάζει προς τον Μέλτς, βγάζει προς τον Έζρα, αγάπη που δεν δικαιολογείται και μ' άρεσε. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε κάποιο είδους επιρροή από την Kate Blanchett στο Indiana Jones 4 για την Price, αλλά εδώ μου τη θυμίζει όλο και περισσότερο, ας πούμε, σαν αυτή την επιρροή. Ναι, νομίζω απλά το προσέξανε ότι μοιάζουν στο κούρεμα και τη βάλανε να κάνει μία μίμηση. Η μάχη η οποία έγινε όταν έφτασε η Price είναι πραγματικά φοβερή. Το animation εκτοξεύτηκε σε άλλα επίπεδα. Το κάνανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη μάχη. Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο που ο Ρουκ χρησιμοποίησε ενάντια στον Έζρα εκείνο το όπλο που είχαν οι Magna Guard του Grievous στο επεισόδιο 3. Και επιτέλους, ο Ρουκ εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο τον έφεραν στη σειρά, κάνει κάτι σωστά και συλλαμβάνει όλους τους επαναστάτες. Και τελειώνουμε μια και καλή με την Price. Χάρηκα που σε γνώρισα, χαίστηκα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που ήρθαν και καθάρισαν οι κλόνοι την όλη κατάσταση. Ξαναλέω, αγάπη για το Clone Wars με κάθε γαμημένο κόστος. Και εδώ οι λύκοι γίνονται λύκοι-λύκοι, όχι πια μεταφυσικό κάτι, διότι έχουμε δει τα οράματα του Έζρα με τους λύκους, έχουμε δει αυτό, τώρα βλέπουμε τους λύκους στην πραγματικότητα και σίγουρα σε κάποια πλάνα, αν δεν ήταν παιδική η σειρά, το έβλεπα ότι ο Φιλόνι ήθελε να δείξει ένα λύκο, να κόβει κάποιον στη μέση ή σε κομματάκια, δεν μπορούσε να το δείξει, έδειξε ό,τι περισσότερο μπορούσε για παιδική σειρά και συγχαρητήρια για τους λύκους. Ναι, και εγώ το εκτιμώ όλο αυτό. Επίσης εκτιμώ το ότι αποκαλύφθηκε πλήρως, ξεδιάντροπα, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς Rebels. Δεν είναι ensemble σειρά, ο Έζρα είναι ο πρωταγωνιστής, είναι πλέον όριμος χωρίς τον δασκαλό του, δεν στηρίζεται στον Κέιναν για να πάρει αποφάσεις και με το σπαθί του, το φωτοσπαθό του, παίρνει το σπίτι του πίσω. Το χάρηκα. Για μένα αυτό το πρώτο επεισόδιο από τα τελευταία ήταν το τέλειο Rebels, ήταν μια απλή, απλοϊκή σχεδόν περιπέτεια. Η αυτοκρατορία δεν ήταν ανίκανη, είχε απλά ένα στρατιωτικό σύστημα και μια ιεραρχία η οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε τακτικές γκερίλα, όπως και στις ταινίες, και όχι όπως τα περισσότερα επεισόδια Rebels που απλά είναι άχρηστη. Έκανε αυτό ακριβώς που ήθελα να κάνει το φινάλε της σειράς, δηλαδή να κάνει τη Rebels εκδοχή του Rogue One, απλά δεν το έκανε με τον τρόπο που περίμενα, το έκανε στο Λοθάλ με το δικό του τρόπο, και το καταυχαριστήθηκα πραγματικά πριν ξεκινήσει το αμέσως επόμενο επεισόδιο ή αλλιώς το πλυντήριο, όπου πρέπει ό,τι έχει ξεμείνει να το καθαρίσουμε. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ αυτό. Ναι, και ξεκινώντας το επεισόδιο πλυντήριο, ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι τι στο διάλογο κάνει ο Κάλους εκεί πέρα, στη σειρά γενικότερα, φέρτε το θρόνο να τελειώνουμε. Χαίρομαι που ο Έζρα πλέον έχει γίνει μέγας αλιτάμπουρας και νταβατζεύει τους λύκους για την παρτάρα του, αν και στο σημείο που ο Ρουκ πλακωνόταν με τον ένα λύκο, θα ήθελα να τον σκοτώσει τον λύκο, έτσι να δείξουμε και μια πόλη, αλλά Rebels. Εντάξει. Ο Φιλόνι δεν σκοτώνει λύκους. Ναι, δεν σκοτώνει λύκους. Και να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το σημείο που ο Ράιντερ, που τον παίζει ο Κλάνσι Μπράουν, μιμείται τον Γιουλάρεν για να κοροϊδέψει τους αυτοκρατορικούς. Αυτές οι μικρές στιγμούλες είναι ωραίο χρυσαφάκι και όταν δίνει τυράκι στον Κλάνσι Μπράουν, που είναι ωραίος voice actor, το χαίρομαι πάντα. Δεν μπορώ να πω πόσο πανηγύρισα με την κίνηση αυτή του Θρόν. Τη χάρηκα πολύ, πάρα πολύ. Και μου άρεσε και πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο συνεννοήθηκε ο Έζρα, έτσι ώστε να εγκαταλείψει την παρέα του στα μουλοχτά, με τα μάτια μόνο με τη Σαμπίν. Ήταν πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένο που έπεσε ο ήχος στους γύρω-γύρω όταν λέγανε τα σχέδια. Και αυτό ένα ψευτοσπάσιμο του τέταρτου τοίχου, διότι σε όλη τη σειρά το πιο αδύναμο πάντα ήταν τα διάφορα σχέδια της Επανάστασης, ενώ το πιο δυνατό ήταν οι υποθέσεις των Τζεντάι. Η σκηνή που έχει ο Θρόν με τον Έζρα είναι σίγουρα από τις αγαπημένες μου σε όλο το Rebels. Είναι φοβερή, τη λάτρεψα. Δεν περίμενα ο Θρόν να κάτσει και να ασχοληθεί με τη δύναμη. Μ' άρεσε που έκατσε και ασχολήθηκε και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το αντιμετώπισε, διότι προφανώς και μπορεί να κατανοήσει τι είναι η δύναμη, αλλά δεν τον νοιάζει, διότι το μόνο που νοιάζει τον Θρόν είναι η στρατηγική της νίκης.
πώς θα κερδίσεις, τι θα κάνεις για να κερδίσεις. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, πραγματικά επιτέλους δικαιώνεται 100% η εισαγωγή του Θρόν στο Rebels. Είναι απόλυτα Θρόν σε αυτά τα επεισόδια. Και εμφανίζεται ο Αυτοκράτορας, αλλά όχι ως Darth Sidious, ως Palpatine. Και στην αρχή λέω, μα ποια είναι η λογική πίσω από αυτό, διότι όλος ο γαλαξίας τον έχει δει με μάπα κοιμά και κουκούλα και ο Θρόν, δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω τη λογική γιατί να το κάνει αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις τον Ian McDiarmid, τον χρησιμοποιείς έτσι, τον βάζεις να παίξει και τον Sidious στο προηγούμενο επεισόδιο και τον καγκελάριο Palpatine, ρε παιδί μου, από τα prequel. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, έπαιξε το αγγελάκι αυτή τη φορά. Δεν έπαιξε τον διάβολο, αλλά αυτό είναι πιο διαβολικό να παίζει το αγγελάκι για να βάλει σε πειρασμό τον Έζρα. Το δίλημα, εντάξει, οκ, okay, τώρα το τι θα κάνει ο Έζρα είναι άλλο καπέλο, αλλά ήταν πολύ ωραίο που δεν ήταν και εκεί πέρα ο Palpatine, διότι δεν θα μ' άρεσε να τεθεί κάποιο μαλακισμένο δίλημα για το αν θα τραυματιστεί ή κάτι τέτοιο, γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη βλακία να πάθει το οτιδήποτε ο Αυτοκράτορας σε εκείνο το σημείο. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούσε να νικεί, γιατί θα σκότωνε τον Έζρα. Αναγκαστικά, προφανώς δουλεύει με βάση με το προηγούμενο επεισόδιο ότι τον έχει δει ως τέρας. Ο Έζρα δεν ξέρει ότι αυτός ήταν ο Palpatine, έχει δει το τέρας και τώρα ο Palpatine του εμφανίζει το καλό του πρόσωπο, το ψεύτικο πρόσωπο. Προφανώς ήταν ένα αναπάντεχο δώρο να δούμε τον Ian McDiarmid να ξανακάνει τον παλιό Μούφα Palpatine. Και ήταν και ένα αναπάντεχο δώρο να δούμε εκείνη τη συγκλονιστική σεκάνς, εγώ τουλάχιστον, που αλλάζει πρόσωπα και βλέπουμε το ψεύτικο και το αληθινό να μεταλλάσσονται, για το οποίο προσκυνώ το Φιλόνι, το λάτρεψα. Φυσικά η όλη φάση δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Palpatine έχει επενδύσει στον Έζρα και θεωρώ ότι είναι σποράκι για το μέλλον, διότι ο Palpatine δεν το έχει βάλει κάτω, ακόμα θεωρεί ότι ο Έζρα είναι κλειδί για να μπει στην άλλη διάσταση. Το αποδεικνύει αυτό το επεισόδιο και οτιδήποτε και να γίνει με τον Έζρα από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι ο Palpatine τουλάχιστον τον έχει βάλει στο μάτι. Δεν περίμενα ειλικρινά ποτέ το δίλημα του Έζρα να είναι σοβαρό. Δεν περίμενα ποτέ να με πείσει. Έχουμε ξεχάσει τους γονείς του εδώ και δύο σεζόν. Τους θυμήθηκαν τώρα. Το χτίσιμο δεν στέκει. Στα χαρτιά ήταν πολύ ωραία ιδέα να τον βάλει να διαλέξει μεταξύ αυτών των δύο ο Palpatine, αλλά η υλοποίηση ήταν αργά, το θυμηθήκατε. Δυστυχώς νομίζω απλώς αποδυναμώθηκε από το προηγούμενο επεισόδιο. Είχε ένα νόημα με την έννοια ότι στο προηγούμενο προσπάθησε με το άγριο, τώρα προσπαθεί με το καλό. Αλλά η όλη ιδέα αποδυναμώθηκε γιατί το είχαμε δει πάλι μια εβδομάδα πριν. Δεν πειράζει, ωραία ήταν η επιλογή για μένα. Παρόλα αυτά. Σκάνε κεφάλαινες που είναι από μηχανής θεοί. Με απογοήτευσε πάρα πολύ στην αρχή αυτό, αλλά μετά θα σου πω γιατί μου δουλεύει, διότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Θρόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν το βλέπω να συμβαίνει, εκνευρίστηκα αφάνταστα. Γιατί λέω, θα σκοτωθεί ο Θρόν. Είστε σοβαροί στο Rebels. Ο Θρόν δεν νικέται με στρατηγικά μέσα. Δεν μπορείς να τον φας κανονικά. Οπότε ο Έζρα έπαιξε το καμένο χαρτί ίσως των φαλενών. Χρησιμοποίησε τη δύναμη. Και όχι με force push που έκανε στον Θρόν, ρε παιδί μου. Τις έφερε ως από μηχανής θεούς, όντως. Και μόνο έτσι κερδίζεις τον Θρόν. Και δεν πέθανε ο Θρόν. Είναι σε ένα ένα ο ταξίδι με τον Έζρα. Κάπου πάνε, κάπου στο υπερδιάστημα. Πάμε για Snoke, πάμε για οτιδήποτε, δεν ξέρω που πάμε. Αλλά είναι ενδιαφέρον και είναι και πολύ ωραίος τελικά τρόπος να βγάλεις τον Θρόν από τη μέση για τα επεισόδια 4, 5, 6. Γιατί δεν είναι εκεί ο Θρόν, γιατί το πιο δυνατό χαρτί στρατηγικό της Αυτοκρατορίας δεν είναι με τον Αυτοκράτορα να ξεσκίσει τους επαναστάτες. Διότι κάπου τον πήρε ο Έζρα και είναι κλειδωμένη σε μια αέναη, όχι, αλλά μακριά μάχη κάπου, κάπως, κάποτε. Για τη sequel σειρά. Okay. Εμένα μου άρεσαν οι φάλαινες πολύ. Μ' άρεσε που τις ξανάφερε, γιατί στο πρώτο επεισόδιο που τις είχε εμφανίσει μου φάνηκαν άκυρες, αλλά όταν ξαναφέρνεις κάτι και το χρησιμοποιείς έτσι ωραία, το δικαιολογείς. Και φυσικά ήταν και πάρα πολύ ωραίο οπτικά όλο αυτό που έκανε με τις φάλαινες που σπάγανε τα Star Destroyer και πάρα πολύ ωραίο οπτικά που κατέληξε να είναι σε φάση Ahab ο Θρόν. Βέβαια, αν όλο αυτό με το Θρόν δεν το πάνε προς Snoke φάση, πρώτο τάγμα, κάτι τέτοιο προς τα εκεί, θεωρώ ότι πάει χαμένο, δεν ξέρω που το πάνε. Αν δεν πάει προς τα εκεί, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνανε. Μου άρεσε και πάρα πολύ ο ηρωικός θάνατος της Price, διότι ακόμα και τελευταία στιγμή η σειρά δίνει αξιοπρέπεια στους αυτοκρατορικούς, έστω και αν το έκανε κυριολεκτικά 5 λεπτά πριν τελειώσει το επεισόδιο,
Το χάρηκα που τους έδωσε αξιοπρέπεια, διότι ο Ράιντερ της λέει: «Έλα, οι επαναστάτες μαζεύουν ό,τι σκουπίδι ξεπέσει από την αυτοκρατορία. Θα σε μαζέψουν και σένα». Και εκείνη λέει: «Όχι, προτιμώ να πεθάνω». Βλέποντας τον πίνακα ζωγραφική στο τέλος, δεν ξέρω αν έχει κερδιθεί αυτό το φινάλε. Μου θύμισε πιο πολύ φινάλε σεζόν παρά φινάλε σειράς. Πραγματικά, τι συμβαίνει με τον Γκάλιους, γιατί υπάρχει εκεί πέρα το να είναι ψηφιακός κουκλεντές. Ο γιος της Χέρα και του Κέιναν ήρθε λίγο από το πουθενά. Είναι ο Jason από το παλιό Expanded Universe, γιατί ο άλλος μισός Jason, ο Darth Cadus, έχει γίνει ο Ben Solo. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, δεν είμαι ενθουσιασμένος ιδιαίτερα. Υπήρχε ένα πολύ επικό χτίσιμο στο φινάλε, το οποίο δεν το νιώσα, γιατί δεν είχα νιώσει το πλήρωμα του Ghost σαν ομάδα, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια. Δεν συγκινήθηκα ιδιαίτερα πέρα από αυτά που έγιναν με τον Θρόν, αλλά όταν εμφανίζεται η Ασόκα, που ξέρω πόσο την αγαπάς, και πήρε την Σαμπίνα από όλους τους χαρακτήρες να πάνε να βρουν τον Έζρα, πέρα από το στήσιμο όποιου sequel, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ένα sequel, 100 σειρές Star Wars θα πάρουμε, έτσι. Όντως σήκωσα το φρύδι, λέω ότι δεν κλείνεις έτσι σειρά, δίνοντας τυρί για το μέλλον, ρε παιδί μου, αλλά okay, με ενδιαφέρει το τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίεργη τετράδα Θρόν, Έζρα, Ασόκα και Σαμπίν. Θα ήθελα ωστόσο να μην είχαμε μείνει μόνο στο Λοθάλαινα, ένα απίστευτα βαρετό πλανήτη για μένα τελικά μετά από 4 σεζόν. Θα ήθελα να το είχε συνδέσει όχι με το Rogue One, αλλά με την ευρύτερη επανάσταση. Δηλαδή, παρακάναμε ταξίδια έξω και συναντήσαμε άλλους χαρακτήρες για να τους ξεχάσουμε όλους και να ασχοληθούμε πάλι μόνο με το Λοθάλ. Αυτό. Εμένα μου άρεσε που το πήγαν στο Λοθάλ και μάλιστα φέραν όλους άλλους χαρακτήρες που λες για να προστατέψουν το Λοθάλ, επειδή η σειρά ξεκίνησε στο Λοθάλ, η σειρά αφορά ουσιαστικά αυτούς τους χαρακτήρες. Και ναι, παρόλο που έγιναν μέλη της επίσημης επανάστασης, δεν κατέληξε στο να γίνει η σειρά για την επίσημη επανάσταση, παρέμεινε για αυτούς τους χαρακτήρες, τους πέντε που προσπαθούν να κάνουν το δικό τους πράγμα, εν τέλει σε αυτό το επεισόδιο ξεχωριστά από την επανάσταση, χωρίς καμία βοήθεια ως ξεχωριστοί οι πράκτορες. Μου άρεσε που το κράτησαν κλειστό και δεν πήγανε να το ανοίξουν, διότι φοβάμαι ότι αν πηγαίνανε τόσο αργά να το ανοίξουν, θα πήγαινε να το κάνουν λίγο πιο μεγαλόπνο, θα πήγαινε σε fan service αναπόφευκτα. Ενώ εδώ ήταν πολύ πιστό στο κλίμα της σειράς που έμεινε μικρό και κλειστό. Τώρα, όσον αφορά τον επίλογο, τραγικός για μένα, δεν έχω κανένα ουσιαστικό πρόβλημα με το πού κατέληξε ο κάθε χαρακτήρας, πραγματικά κανένα, μια χαρά όλα. Και η ίδια η σειρά. Μέτρια προς κακή, δυστυχώς. Θεωρώ ότι ήταν μια παιδική σειρά με ξεσπάσματα ωριμότητας, ήταν μέτριοι χαρακτήρες, βαρετές ιστορίες, filler κυρίως, με τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια να έχουν να κάνουν είτε με τη δύναμη είτε με το Clone Wars. Όλα τα πράγματα συνωμοτούσαν για να βγαίνουν λάδι, να τη βγάζουν λάδι ήρωες, με αποτέλεσμα οι κακοί να φαίνονται άχρηστα βλακάκια, περισσότερα από ό,τι συνήθως. Ελπίζω στο μέλλον, ακόμα και στις παιδικές σειρές, να υπάρχει μια μεγαλύτερη δόση ωριμότητας και λιγότερης βλακείας. Θα πω ότι ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Κρίμα. Συμφωνώ με αυτά που είπες για τη σειρά γενικότερα. Θα ήθελα να μην τη βγάζουν οι ήρωες. Εν τέλει όμως είναι μια σειρά που ξεκίνησε για μένα στην πρώτη σεζόν τόσο αδύναμα, που να καταλήγει με τόσο δυνατές στιγμές, με τον Αυτοκράτορα, με το Θρόν, με την Αυτοκρατορία, τόσο δυνατά, είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Εσείς το είδατε το φινάλε. Θα το δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, πείτε μας στα σχόλια και να απολαύσετε αυτή την ανάλυση. Πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε και εμείς να Star Wars. Και μέχρι τότε, Star Wars.